Έχουμε κοντά μας, τηλεφωνικά τουλάχιστον σε πρώτη φάση, τον Δημήτρη τον Αθανασουλόπουλο, τον Πολύπυρο. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από τη Λεμόν, καλησπέρα από την Άξο και καλησπέρα από τον Aegean Voice. Τι μου κάνεις? Να είστε καλά, καλά εσείς. Τι λέει η Νάξους? Μια χαρά, αυτό λέγαμε και πριν στην εισαγωγή, ότι αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει και επίσημα η άνοιξη. Αύριο έχουμε την ησημερία. Έχουν αρχίσει τα πρώτα καραβάνια των τουριστών και έρχονται δειλά-δειλά. Όλα μπαίνουν σε μια σειρά δηλαδή. Λοιπόν, εγώ θα σου πω συγχαρητήρια για την αρχή. Να είσαι καλά. Δεν θα πω το τυπικό μας έκανες περήφανος και λοιπά στα τους παππούδες, αλλά όχι, εντάξει, το σκύρτημα είναι έτσι σκύρτημα. Για όσους είναι κοντά πούμε, στα πράγματα και παρακολουθούν και καταλαβαίνουν τη βαρύτητα μερικών αγώνων και τη σημαντικότητά τους, είναι μεγάλη επιτυχία. Δεν θα το έλεγα. Μην υπερβάλλουμε. Όχι, δεν είναι. Υπερβάλλουμε καθόλου. Εντάξει, εσύ μπορείς να το λέξεις λίγο πιο έτσι δεν ψυχρά, είναι αλλά... θέμα συγχαρητηρίων. Είναι απλώς ένα όνειρο που ήθελα να το κάνω και το έκανα γιατί μπορούσα να το κάνω. Και δεν το λέω μπορούσα λόγω οικονομικών δυνατοτήτων, αλίμονο. Mm-hmm. Αλλά αν μη τι άλλο το χρώσταγα και στον εαυτό μου. Ήταν κάτι ανάμεσα σε δουλειά και φυσικά διασκέδαση. Η ζωή μου είναι οι αγώνες και οι αγώνες ραλί. Mm-hmm. Έχω σχέσεις με τους οργανωτές και αυτούς τους αγώνες του είδους και μου δόθηκε ευκαιρία να πραγματοποιήσω αυτόν τον αγώνα και αφού αντέχει ακόμα το κορμί μου, αποφάσισα να το κάνω. Να πούμε ότι είσαι 50+, χωρίς αυτό βέβαια να μειώνει ή να σημαίνει κάτι. Και αυτό ακόμα περισσότερο επιβεβαιώνει τα συγχαρητήρια που σου είπα πριν. Α, λοιπόν. Εντάξει, από αυτή την έννοια εντάξει. Okay, γιατί, τα δέχομαι. Γιατί ούτως ή άλλως, αν μια μικρή ατυχία που σου στέρισε τουλάχιστον την είσοδο στην δεκάδα, από όσο καταλάβαμε και παρακολουθήσαμε, ναι, δεν συνέβαινε, τώρα θα ήμασταν ακόμα πιο έτσι, καλά. Έτσι δεν είναι? Θα ήμασταν ναι, και πιο ψηλά από τη δεκάδα. Στην εξάδα θα ήμασταν, εντάξει. Okay. Λοιπόν, δεν έχει σημασία αυτό. Ειλικρινά δεν έχει σημασία αυτό. Γιατί ο σκοπός μου που συμμετέχω πλέον και τρέχω από καιρό εις καιρού, δηλαδή μια φορά το χρόνο ή δύο φορές το χρόνο σε κάτι τέτοιους μεγάλους αγώνες, είτε αυτό λέγεται Six Days Enduro, είτε ένα μεγάλο ραλί στο εξωτερικό, είτε στην Ελλάδα ή όπου αλλού. Δεν το κάνω ούτε για τη διάκριση. Το κάνω γιατί μου αρέσει. Η ζωή μου ήταν οι αγώνες όλοι. Μου αρέσουν αυτού του είδους οι αγώνες, μου αρέσει το ταξίδι, μου αρέσει η περιπέτεια και το κάνω ξεκάθαρα για να περνάω καλά και να διασκεδάζω και να ζω την περιπέτεια. Οπότε από αυτή την έννοια δεν με χάλασε καθόλου η μη διάκριση. Απέναντίας με χαροποίησε πολύ η τέλεση του όλου εγχειρήματος και οι διαδρομές αυτές στη Μαγική Σαχάρα και στην Άμμο και στους αμόλοφους και στα ντιούνς. Mm-hmm. Η συνολική απόσταση του αγώνα ήταν κοντά στα 2.500 χιλιόμετρα? Περίπου, ναι, κάπου εκεί. Εκ των οποίων ήταν όλα σε χώμα ή σε βράχους και αυτά και κάποιο, νομίζω κάποιο κομμάτι... Πάντα αυτού του είδους οι αγώνες έχουν όλα τα εδάφη, δηλαδή και κάποια χιλιόμετρα είναι ασφάλτινα, mm-hmm, πολύ λίγο ποσοστό. Οι πρώτες δύο και οι τελευταίες δύο ημέρες ήταν επιτοπλίστων σε σκληρό χώμα πάνω στο όρος Άτλας, που είναι το μεγάλο βουνό του Μαρόκου, σε μεγάλο υψόμετρο, 2% περίπου, και με χιόνια και με πέτρα και με πολύ σκληρό χώμα. Οι υπόλοιπες τρεις ήταν αμιγώς σε αμόλοφους, σε ντιούνς, με πολύ μαλακούς, με μαλακά εδάφη και όλες τις παγίδες που κρύβει άμμος. Mm-hmm, σωστά. Και όλη την τεχνική που θέλει για να πας καλά τουλάχιστον, να πας γρήγορα και να πας βέλτα με ένα καλό ρυθμό, το οποίο αυτό το παιχνίδι μου άρεσε και το είχα και μου άρεσε και το έκανα και καλά, mm-hmm, αλλά δεν το ευχαριστήθηκα όσο έπρεπε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, και πάλι. Την επόμενη φορά. Φαντάζομαι ότι ναι. θα το έχεις, δηλαδή και του χρόνου με το καλό, Πρώτο Θεός, ναι, θα θέλω να το ξανατολμήσω, να ξαναπάω μόνο και μόνο για τις παρέες, για την περιπέτεια και για τους φίλους που έκανα εκεί και που συναντώ κάθε χρόνο. Αν και αρχίσαμε λίγο πιο πυρηνικά από όσο είχαμε στο μυαλό μου και έτσι σχεδίαζα, θα ήθελα παρόλα αυτά να μας πεις και δύο λόγια για τον εαυτό σου.
Δηλαδή για να σε ακούσει και ο κόσμος που μας ακούει τώρα και τα λοιπά και να μάθει και δύο πράγματα παραπάνω για τον Αθανασουλόπουλο Δημήτρη. Τι να πω τώρα για τον εαυτό μου. Είμαι πλέον... Δεν θα έλεγα ότι είμαι ένας ενεργή αγωνιζόμενος. Είμαι ένας ενεργή αμοντοσκλετιστής όμως και συμμετέχω στα χωμάτινα δρόμενα. Αλλά έχω οδηγήσει πάρα πολύ στη ζωή μου, ειδικά χωμάτινους αγώνες. Οδηγώ πάνω από 30 χρόνια αγώνες. Παλιά ήμουνα στους πρωταγωνιστές. Έχω κερδίσει γύρω στα 6 πρωταθλήματα εντούρο, σούπερ μοτό και έχω συμμετάσχει σε όλων των ειδών τους αγώνες. 90 τα κάτι. Τα στράιαλ και τα λοιπά. Ναι. Τελευταία χρόνια της καριέρας μου ασχολήθηκα πιο έντονα με τα ραλί. Αυτά. Γιατρική σπούδασα και την παράτησα. Ασχολήθηκα με τη δημοσιογραφία. Για όσους δεν ξέρουν, από τα ιδρυτικά στελέχη του 0300 και παλιότερα στο Μωτό, στους 4 στοχούς κτλ. Δημοσιογραφώ ελεύθερα με ίντερνετ, site κτλ. Έχω μια δικιά μας ιστοσελίδα ως αθλητικό σωματείο, το Offroad Team. Ασχολούμαι ακόμα και τώρα ενεργά με τη διοργάνωση αγώνων. Ανήκω στην ομάδα του Διοικητικού Συμβούλου της Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, της ΑΜΟΤΟΕ. Αυτά. Ωραία. Αυτά. Και είμαι Παριανός, έτσι είμαι γειτονάς. Ήθελα να το πω με πρόβλημα. Σε βλέπω από απέναντι, ήθελα να πω. Ναι, ναι. Οπότε έχεις επίγνωση έτσι, το τι γίνεται εδώ πέρα όσον αφορά το μοτοσυκλετιστικό κόσμο και έχεις βέβαια και. Έρχομαι κάθε χρόνο και περνάω απέναντι συνέχεια. Ωραία, ωραία. Τι έχεις να πεις για το οδικό, αλλά κυρίως για το χωμάτινο δίκτυο της Νάξου. Το χωμάτινο δίκτυο της Νάξου το θυμάμαι από 85 που 84 πότε ήταν που πηγαίναμε στον Καλαντό με MTX50 και κάναμε χωμάτινα τουρ τότε από το ΖΑ στον Καλαντό που ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία βέβαια και κόβαμε σκελετούς. Hardcore φάσεις, ναι. Τώρα έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Κάποτε είχα κάνει και μια διαδρομή που κατέβαινε στη Μουτσούνα από τα τρενάκια του Λατομείου. Λατομείου. Του Ατελεφερίκ. Ναι. Που ήταν εξτρή με ντούρο τότε. Με XR200. Ναι. Την παραλία βέβαια από τη χώρα μέχρι τον Καλαντό την έχω κάνει και αυτή πρόσφατα που άνοιξε ο τελευταίος δρόμος. Τώρα την ενδοχώρα... Έχω ακούσει πολλά καλά από τους φίλους μου που μένουν εκεί μόνιμα. Αλλά δεν μου έχει τύχει η ευκαιρία να... Εάν όλα πάνε καλά, εγώ θα σου πω κάτι και θα το βγάλω τώρα και στον αέρα, ίσως λίγο, λίγο πρόημα, αλλά δεν πειράζει, ας είναι. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να αποκτήσουμε κι εμείς μια δική μας πίστα. Χωμάτινη ασφάλτη. Χωμάτινη. Είναι το καλό. Ξέρεις. Λοιπόν, το καλό. Οπότε, είναι καλό νέο. Οπότε όταν θα σημώσει ο καιρός θα σου κάνουμε μια κλίση και αν είσαι και διαθέσιμος και τα λοιπά θα σε ασφαλίσουμε από εδώ να τα δούμε από κοντά, να μοιραστούμε και να μας καθοδηγήσεις ίσως σε κάποια τεχνικά κομμάτια και τα λοιπά. Αυτά θα τα πούμε και εκτός αέρα. Αλλά μιας και η κουβέντα, ξέρεις, είμαστε πολύ ανοιχτοί σε έτσι, άτομα και αναβάτες και αγωνιζόμενους που έχουν μια κάποια πείρα και, μπορούμε εμείς να κερδίσουμε πάρα πολλά πράγματα και από, καλά τους και από τη γνώση τους. Λοιπόν, ωραία. Πώς το σου πήρε να προετοιμαστείς για το ραλί εννοώ τώρα εδώ. Σωματικά. Σωματικά, ναι. Αυτό τα logistics. Και τα logistics, ναι, αλλά σωματικά το καθόλου. Δεν ήμουν πάντα οδηγός μη προπόνησης, να το πω έτσι. Πάντα οδηγούσα από αγώνα σε αγώνα και από ανάγκη σε ανάγκη. Και, αλλά γενικώς επειδή οδηγάω συνέχεια, ακόμα και τώρα οδηγάω πάρα πολύ στο χώμα, γιατί είναι η δουλειά μου κάπως έτσι και βγαίνω πάρα πολύ συχνά στο βουνό, δεν έχω χάσει την επαφή μου. Είμαι ενεργός ακόμα. Η προετοιμασία όμως του όλου εγχειρήματος, το πώς θα πάμε, πώς θα φτάσουμε και τα λοιπά, ήταν το μεγαλύτερο ράλι τελικά, γιατί ήταν πολύ πολύπλοκο και δύσκολο. Κάναμε ένα πολύπλοκο setup, ας πούμε, που χρησιμοποίησαμε δύο φορές πλοία, δύο φορές αεροπλάνα, πολλές φορές
φορτηγάκι και βαν με τρέιλερ να ταξιδέψουμε. Mm-hmm. Μόνο τρένο δεν πήραμε. Και ήταν ένας δεύτερος αγώνας, θα το έλεγα, και το ταξίδι του να πάμε και να φτάσουμε στο Μαρόκο και να γυρίσουμε από εκεί. Mm-hmm. Εσύ με τι... Η προετοιμασία, εντάξει, εμείς και εγώ και οι πολιτείμοι είχαμε, εγώ μάλλον είχα ένα μηχανάκι έτοιμο στημένο, ένα KTM. Mm-hmm. Η πολιτείμη αγχώθηκε λίγο γιατί έπρεπε να ετοιμάσει μια καινούργια μοτοσυκλέτα Husqvarna, αλλά όλα καλά. Νομίζω ότι έγιναν όλα όπως έπρεπε και τα καταφέραμε. Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι και οι δύο είσαστε αγωνιζόμενοι στην off-road team, έτσι. Στο αθλητικό σωματείο, ναι, ναι, το off-road team. Έτσι. Λοιπόν, ό,τι αυτό σημαίνει. Γιατί αυτό ό,τι αυτό σημαίνει, ναι. Αυτό λέγαμε ότι, ξέρεις, τελικά αν βάλεις κάτι σκοπό και είσαι και λίγο τυχερός, η συγκυρία σε βοηθήσει, σε πάει όλη η κατάσταση, μπορείς να φτάσεις πολύ ψηλά. Και σκέψου τώρα, είπες εσύ ότι σχεδόν δεν προπονήθηκες, δεν αυτό. Δηλαδή, εάν το έκανες, πού θα πήγαινες, ας πούμε. Δεν ξέρω αν θα πήγαινα κάπου καλύτερα και δεν με ενδιαφέρει και αυτό, ειλικρινά. Γενικώς όμως έτσι ήταν ο χαρακτήρας μου και από τότε που έτρεχα στους αγώνες. Δεν ήμουνα, δεν θα το έλεγα δηλαδή με τη μορφή της σημερινή, ένας επαγγελματίας αθλητής που είμαι full time προπόνηση και να ασχοληθώ και να οδηγήσω κτλ. Mm-hmm. Είμαι πιο πολύ της παλιάς σχολής και της παλιάς εποχής που ξεκινήσαμε πιο ερασιτεχνικά. Mm-hmm. Και δεν ασχοληθήκαμε τόσο ούτε με την προπόνηση ούτε με το σώμα μας. Είμαστε πιο χαλαροί λάτρες του αθλήματος. Και αυτό ίσως γιατί είτε και τα επαγγελματικά μου ποτέ δεν μου το επέτρεψαν, είτε και οι ενασχολήσεις μου που ήταν πολλές και διάφορες και δεν μπορούσα να δώσω full time job, ας πούμε, πώς να το πω. Κατάλαβα. Στην προπόνηση και στους αγώνες. Σίγουρα θα μπορεί να ήμουν λίγο καλύτερα, αλλά τι σημασία έχει. Έλα μου, ντε. Αν το βλέπεις έτσι, ναι. Αν εσένα αυτό που έκανες και που κάνεις και που θα κάνεις και στο μέλλον, γιατί φαντάζομαι ότι θα έχεις πολλά ακόμα χρόνια να το κάνεις, θα φτάσεις 65, θα συνταξιδευτείς και θα είσαι ακόμα πάνω σε ένα εντουράκι. Λοιπόν, εμείς σου και εγώ. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι καμιά φορά ίσως δεν ξέρω αν είναι καλύτερο ή χειρότερο, γιατί σίγουρα όταν είσαι πιο προπονημένος, είσαι πιο δυνατός, θες να πας πιο γρήγορα. Απ' την άλλη, πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να φρενάρω και να μην θέλω να πηγαίνω γρήγορα και να κόβω ταχύτητα εξ επί τούτου για το θέμα επικινδυνότητας. Γιατί κατά ψέματα οι αγώνες ραλί έχουν και την επικινδυνότητα των πολλών χιλιόμετρων. Είναι η διαφορά αυτή που λέμε ότι από την ταχύτητα, δηλαδή από τους αγώνες της ταχύτητας σε σχέση με όλα τα άλλα ράλι, ας πούμε, τα εντούρο και τα λοιπά, έχουν το απρόβλεπτο στοιχείο. Όλα τα λέγεις σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι είναι, εκεί μπορεί να σου συμβούν χίλια δύο πράγματα, τα οποία όσο και να τα έχεις προγραμματίσει, προβλέψει, μελετήσει και λοιπά, δεν σου βγαίνουν με την καμία. Γι' αυτό σου ακριβώς, ναι, εντάξει, και το εντούρο, ας πούμε, και το motocross είναι αγώνες με χαμηλή μεσαιωρία ταχύτητα, κατά ψέματα. Ναι, εννοείται, ναι. Στο ραλί πιάνουμε τους εαυτούς μας, θα πηγαίνουμε 130, 140, 120. Και αυτό δεν είναι και καλό πάντα. Ειδικά στην ηλικία μας και ειδικά όταν δεν είμαστε ούτε επαγγελματίες αθλητές, ούτε έχουμε να, ούτε θέλουμε καν να κερδίσουμε το απόλυτο, ας πούμε. Μόνο τη χαρά της συμμετοχής. Οπότε καλύτερα να πηγαίνεις με 80 και να κόβεις και να πηγαίνεις πιο σιγά, παρά να κυνηγάς τη διάκριση και οποιαδήποτε απρόβλεπτη συνέπεια. Είναι μια φιλοσοφία προοπτικής για τον αγώνα το παλιό δρόμενο που μια προοπτική, λένε πάω αργά για γενικά, να φτάσω γρήγορα. Ακριβώς. Τα ράλι πρώτα πρέπει να μάθεις να τερματίζεις, ναι, και έπειτα να μάθεις να ανεβαίνεις θέσεις. Ωραία. Λοιπόν, εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για καλά, την ανταπόκρισή σου και σε περιμένουμε στην Άξο όταν θα έρθεις πάρω, βέβαια. Να έρθει και από εδώ και αν όχι θα μιλήσουμε και για το άλλο θέμα κάποια στιγμή, θα σε καλέσουμε. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια και πάλι, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας, για χαρά.